ένα θέμα. Γιατί πολύ απλά, φεύγοντα από εδώ μέσα, όλοι έχουμε δεχτεί αυτό το ερώτημα κατά καιρού. Τι κάνατε, τι κάνατε. Δηλαδή, όταν θα πάμε σε μια απεργία ή έναν εκπρόσωπο νησί, αύριο το πρωί, σήμερα το βράδυ, γιατρό δεν έχει το κέντρο υγεία. Άρα, μήπω δεν θέλουμε τελικά να υπάρχουν γιατροί στο κέντρο υγεία. Ερώτημα. Σταματάω εδώ, πάμε για το δεύτερο θέμα. Πάμε για το δεύτερο θέμα, γιατί έτσι όπω θα βάζει τα θέματα. Δεν το αφήνω. Έχω πολλέ απαντήσει να σου δώσω πάντα. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο θέμα. Λοιπόν, εμπορικό σύλλογο, ο εμπορικό σύλλογο Κόρο Αντιπάλου. Συγκαλέσαμε, πολύ επιγραμματικά λοιπόν, να κάνω ένα λεπτό, μια ενημέρωση. Συγκαλέσαμε λοιπόν μια γενική συνέλευση του συλλόγου για να τους ενημερώσουμε. Πρώτον, κατάσταση κέντρου υγείας Πάρου. Δεύτερον, δημοψήφισμα. Τι κάναμε λοιπόν εκεί το ΔΣ. Κάναμε την εισήγηση, μεταφέραμε ό,τι ακριβώς έχει αποφασιστεί μέσω συντονιστικό. Τόση ώρα τι λέμε εδώ πέρα. Τι θεωρούμε δεδομένο. Ότι το δημοψήφισμα θα βγάλει γενική απεργία. Το θεωρούμε δεδομένο. Ο κ. Σουπλιάρας λέει να νεκρώσει το νησί. Ο κ. Παντελιός λέει 2-3 μέρες. Θεωρούμε δεδομένο ότι το δημοψήφισμα θα βγάλει γενική απεργία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου. Τι κάναμε. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Προτείναμε λοιπόν στο σώμα ότι είναι συμμετοχή στην απεργία. Έτσι. Και να το περάσουμε και λίγο πιο καλά, είπαμε. Μήπως μπορέσουμε μέσα από το συντονιστικό και να πούμε ότι η γενική απεργία θα γίνει μέρα Τετάρτη για να περάσει και λίγο πιο ανέκαθεν με μεγάλη συμμετοχή τα καταστήματά μας. Εκεί λοιπόν τα μέλη μας, τα παρόντα έτσι, εξέφρασαν τις απόψεις τους και πρότειναν κάποια πράγματα. Τώρα, το γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Συντονιστικό, απολογούμενοι για το αυτονόητο. Είμαστε εδώ, δεχόμαστε ερωτήσεις και διευκρινήσεις προσδοκούμε. Έπρεπε να τους καλέσουμε σε μια γενική συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο ενός εμπορικού συλλόγου, γιατί δεν μπορούσα εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος, ούτε ο Τάσος, σαν εκπρόσωπος του συντονιστικού που βρίσκεται στο συντονιστικό, να σου πω ότι ξέρετε, πήραμε απόφαση και είπαμε σε γενική απεργία. Εμείς έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε γενική συνέλευση, ούτε σαν ΔΣ μπορούσαμε να το πάρουμε πάνω μας, γιατί εγώ ήδη. Είχα πάρει κάποια τηλεφωνήματα και όλοι μου λέγανε τι αποφάσεις είναι αυτές. Εμείς δεν έχουμε μία, ωραία, οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είσαστε μια γερουσία πάνω, συνταξιούχοι, υπάλληλοι, θα σας τα πω πώς είναι τα πράγματα, πώς μου τα έχουν μεταφέρει για να τα ξέρετε. Είσαστε δύο εκπρόσωποι, τρεις που έχετε καταστήματα πάνω. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν καταλάβει τι θέλουν να κλείσουν. Οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι θα καλυφθούν και θα πάρουν τα λεφτά τους για μία μέρα, για δύο μέρες και εμείς αύριο δεν θα έχουμε. Παρακαλώ, μη διακόπτεται, θα έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε όλοι. Δεν θα πρέπει να λύσω κανένα, πρέπει να τα ακούσετε όπως είναι, για να καταλάβουμε τι λέμε, έτσι. Συγγνώμη, το ξέρω, για να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο κάθε πολίτης έξω για κάθε υπάλληλο ιδιωτικό, έτσι. Γιατί ξέρει ότι θα καλυφθεί ακόμα και για τους δασκάλους. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Σου λέει, ο δάσκαλος δεν έχει ούτε επιταγή ούτε τίποτα. Εγώ αύριο μετά που θέλω να μαζέψω τα λεφτά μου, να παρακαλέσω μια επιταγή, τα λεφτά που δεν τα βρω. Να που τα δώσετε. Συμφωνείς. Δεν είναι το μια μέρα, ούτε στο δύο, ούτε για δύο μέρες. Το θέμα είναι πώς σκέφτεται ο καθένας. Εμάς το σωστό ήταν αυτό, να κάνουμε τη γενική συνέλευση και να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Η απόφαση εμείς προτείναμε, όπως το είπε και ο κ. Τριαντάφυλλος, να κλείσουμε Τετάρτη για μία μέρα τα καταστήματά μας. Για μία μέρα. Δεν εισακούστηκε από κάτω το σώμα. Μία ψήφο είχαμε που είπε ναι, όλοι οι άλλοι υπόλοιποι είπαν όχι. Τώρα δεν κρίνουμε αν έπρεπε να είμαστε 50, 100, 200. Βλέπω ότι πήραν ολομέλεια κατά τι ενδιαφέρον υπάρχει. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Εμείς βέβαια, δεν ξέροντας ακόμη. Όταν κάναμε τη Γενική Συνέλευση, ότι 16 του Φλεβάρι, γιατί δεν είχαμε μιλήσει να ξέρω πότε θα είναι το δημοψήφισμα, θα υπάρξει και τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι γύρω στις 27 του Γενάρη, πέφτει πάντα, είναι το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη, ή αν αλλάξει κάτι από εκεί και μπορούμε να το πείσουμε, να το προσπαθήσουμε. Εάν δεν μπορούμε, δεν θα είμαστε εμείς που θα βγω εγώ μπροστά και να πω στα μαγαζιά
κλείστε τα, γιατί θα είναι μια αποτυχία, έτσι, θα είναι μια αποτυχία της απεργίας όταν δεν κλείσουμε τουλάχιστον το 5% των συμβάτων. Εγώ αυτό θεωρώ, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, εδώ είμαστε, μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, έτσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι εδώ μέσα ότι κανένας δημόσιος ιδιωτικός υπάλληλος και αν δεν έχει πάρει δάνειο, έτσι, δεν θα πάει φυλακή. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας, από τους 10 ή 6, κάποιος θα πάει φυλακή. Αυτό είναι δεδομένο. Από τους 10, οι 8 είναι ανασφάλιστοι σήμερα. Εσείς έχετε ασφάλεια. Μπορεί να μην έχουμε γιατρού στην Πάρο, να μην μας καλύπτουν, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ανασφάλιστοι. Παναγιώτη, έχεις το λόγο. Εννοούμε, είμαστε οι περισσότεροι. Για αυτό το θέμα βγαίνουν αυτές οι πικρίες από τους επιχειρηματίες. Όταν ήρθαν εκεί μέσα 40 επιχειρηματίες στο γραφείο, εκεί μέσα, με κάτι επίσης που είχαμε κάνει, γιατί έχουμε ένα θέμα του ΟΑΕ στο επόμενο συμβούλιο, οι 30 ήταν ανασφάλιστοι. Ήταν ανασφάλιστη. Είναι γνωστά τα προβλήματα, Αποστόλη, είναι γνωστά. Είναι γνωστά και πρέπει να τα καταλάβουμε. Συγγνώμη, αλλά... Εδώ μέσα σε ένα όργανο, αν σου δόθηκε η εντύπωση ότι κάποιοι κάλεσαν σήμερα τον Εμπορικό Σύλλογο να απολογηθεί, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Είναι λάθος. Κοιτάξτε, άρα λοιπόν, λέξεις εδώ μέσα, σε ό,τι μια φορά εμένονται, δεν το δέχομαι. Και αυτό θα πρέπει να το κάνεις πίσω. Εάν όμως κάποιοι, δεν ξέρω. Αναφέρθηκα σε σένα. Όχι. Και στο συντονιστικό σαν όργανο. Εγώ το υπερασπίζομαι. Συμμετέχω εδώ μέσα στο συντονιστικό. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Την προηγούμενη φορά. Το είπες που έγινε. Την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη. Να κάποια λέξη απολογηθώ. Βέβαια. Να απολογηθώ. Ζητήθηκε να φύγει ο Εμπορικός Σύλλογος στην γραμματεία. Την προηγούμενη φορά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δηλαδή τι δεν κατάλαβα. Σήμερα θα απολογηθεί εδώ. Αντιπαράθεση κάνουμε, απαγορεύεται. Πάμε. Ιδιαίων. Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, παρότι αναφέρθηκαν οι δάσκαλοι στην κουβέντα του εκπρόσωπου του Εμπορικού Συλλόγου. Θεωρώ ότι αν πω στη διαδικασία είναι σαν να ενισχύω ή σαν να ντρέπουμε για τα χρήματα που παίρνουμε, σαν να ντρέπουμε που είμαι δημόσιο υπάλληλο. Εγώ το έχω καμάρι. Και θεωρώ ότι σε αυτό που πρέπει, να μας προβληματίσει από αυτό που ακούσαμε είναι ότι όταν συμμετέχεις σε ένα συντονιστικό, παίρνεις αποφάσεις στο συντονιστικό και εσύ πηγαίνεις από κάτω στα μέλη σου και τις μεταφέρεις. Δεν τους βάζεις να αποφασίσουν, γιατί τότε θα πρέπει να αλλάξει η μορφή του συντονιστικού. Τότε θα πρέπει να πάμε κι εμείς στις βάσεις μας και να τους ρωτήσουμε. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να γίνει μια μεταφορά, πρόταση και να ενισχυθεί αυτή η πρόταση σε όλα τα καταστήματα. Και εδώ απλά να αναφέρω ότι στην προηγούμενη απεργία πρόπερση, γιατί την περσινή χρονιά εγώ αποσύρεσα από το νησί, εμείς είχαμε και δείξει στάση εργασίας, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαμε, οι μαθητές ήρθαν, είχαμε μαζευτεί έξω από το κέντρο υγείας και ήμασταν σχεδόν μόνο οι μαθητές και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Όλοι οι υπόλοιποι απουσίαζαν και οι μαγαζάτορες ήταν ανοιχτοί και πουλούσαν κανονικά τα πραγματάκια τους. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι ο μεγάλος δείγμα στο Πάρο και αυτό το για αυτή την απεργία που θέλουμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα μαγαζιά και όχι τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί αυτές θα κλείσουν. Έχουμε μάθει, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια, το έχουμε φάει το χαστούκι μας και πρέπει να μάθουμε όλοι εδώ πέρα ότι αυτό που είπε πριν και ο κ. Κουλιάδας, νομίζω λέγεται, ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο αν το αποφασίσουμε πρώτα εμείς και το πιστέψουμε θα καταφέρουμε πολλά. Αν εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε για άλλους λόγους, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο συντονιστικό και εγώ δεν έχω μάθει να απογοητεύομαι ποτέ. Αυτό λέω και στις δικές μας γενικές συνελεύσεις, στις δικές μας απεργίες. Δεν πρέπει να μας απογοητεύει αν συμμετέχουμε 5 ή 10 ή 15. Αλλά πρέπει να επιμένουμε μέχρι 5-10-15 να γίνουμε το 100%. Αυτό. Για το νησί. Είναι ο σύλλογος των εμποροεπαγγελματιών που αυτοί που βιώνουν αυτά που ανάφερες, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ περισσότερο έντονα, τόσο περισσότερο κατοχυρώνουν τη θέση του δική μου, την άποψή μου, που μπορεί να κάνω λάθος, ότι θα έπρεπε να ήταν οι ίδιοι που να τρέχουν για να μην φτάσουν σε αυτά τα χάλια που φέρνει το κέντρο ήλιος. Τι έλεγα πριν, το ότι θα την υπερασπιζόμουν με όλο το σθένος της ψυχής μου και της καρδιάς μου. Λοιπόν, 5 αράδες, ούτε 5 δευτερόλεπτα. Ύστερα από την απόφαση του συντονιστικού για το δημοψήφισμα, που μας βρήκε απολύτως σύμφωνους,
μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να βρούμε με τις προτάσεις σας, απευθυνόμενοι στα μέλη του Εκπαιδευτικού Συλλόγου, τον καλύτερο, μαζικότερο και πιο δυναμικό τρόπο αντίδρασης. Χωρίς βέβαια να υπάρχουν επιπτώσεις στους επαγγελματίες και στα καταστήματα που εκπροσωπούμε στο νησί. Εγώ αφήνω το ερώτημα σε εσάς, σε όλους μας στη βάση της κοινής λογικής. Είναι δυνατόν να απεργείς και να μην υπόκεισαι το βάρος, το όποιο βάρος, το ότι δεν θα εισπράξει εκεί την ημέρα? Η απαντήση είναι δικιά σας, αγαπητοί φίλοι. Έχετε καλά να σκεφτούμε. Είναι ότι είμαστε υπόλογοι στο ίδιο μας το παιδί. Όταν λοιπόν να χτυπήσω ξύλο, έρθει μια ώρα στην οποία το παιδί μας, ή εμείς, αλλά το παιδί μας που μας καίει περισσότερο νομίζω, έρθει σε μια θέση που δεν υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί από το κέντρο υγείας, τότε δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε να πούμε του παιδιού μας, είχαν πληρώσει το δάνειο, έχανα το μισθό μια μέρα και δεν βγάζω αρκετά λεφτά, ή ότι άλλο μπορεί να έχουμε να πούμε, είχα επιταγή, είχα το ένα, είχα το άλλο, είχα το παράδοχο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα μπροστά στη ζωή του παιδιού μας και των άλλων παιδιών, του όποιου παιδιού που θα κινδυνεύσει, γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εγώ όλα τα θεωρώ περιτά, εντελώς περιτά να τα συζητάμε. Τζάμπα, ξοδεύουμε το χρόνο μας. Ή που θα πάρουμε απόφαση ότι ανεξαιρέτως των όποιων συνεπειών θα κάτσουμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ή να σηκωθούμε να φύγουμε τώρα και να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Εγώ δηλαδή με όλα αυτά τα πράγματα έχω φτάσει στο σημείο να λέω να σταματήσω και να μην ξανάρθω. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή τα παιδιά μας κινδυνεύουν να πάθουν κάτι και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Να τα βλέπουμε με δεμένα τα χέρια και να λέμε δεν έχουμε γιατρό. Δεν μπορούμε να το σώσουμε. Πώς θα μας φανεί αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό έχουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτές που εκδηλώνονται πια αντιθέσεις πολύ συγκεκριμένες. Θεωρώ ότι το κουμπί στην όλη υπόθεση είναι το θέμα της συμμετοχής των μαγαζιών στο κλείσιμο των μαγαζιών κατά τη μέρα της απεργίας. Το παρελθόν μας έχει δείξει ότι στην πράξη η πλειοψηφία από τους μαγαζάτορες δεν ακολουθούσανε τις αποφάσεις του συλλόγου τους που ήταν υπέρ του κλεισίματος. Τα τρίωρα που είχαν βγει κλπ. Και πιστεύω ότι όπως είναι διαμορφωμένη, αν θέλετε, η παριανή κοινωνία, ο εμπορικός σύλλογος δεν μπορεί να πείσει τα μέλη του να ακολουθήσουν τις αποφάσεις του. Μένει σε μας, μένει στο συντονιστικό, να πιάσει μαγαζί-μαγαζί, να προπαγανδίσει την απεργία και να πείσει το συγκεκριμένο μαγαζάτορα ότι το συμφέρει να χάσει μιας μέρας μεροκάματο από το να χάσει αυτά που είπε η Μαρία πριν, να βρεθεί σε δυσκολότερες καταστάσεις που δεν θα έχει καμιά δικαιολογία να μην συμμετέχει. Εγώ δεν είμαι γραμμένος στον εμπορικό σύλλογο, παρόλο που έχω εμπορική επιχείρηση. Τις μέρες που γινόντουσαν απεργίες, η επιχείρηση ήταν κλειστή. Και το γραφείο προσωπικό το δικό μου ήταν κλειστό. Εξαρτάται, είναι ζήτημα των ανθρώπων. Είναι ζήτημα της συνειδητοποίησης που έχει ο καθένας πάνω σε αυτά που έχει σαν οράματα, σαν απόψεις, σαν κλπ. Ούτε εγώ θέλω να απολογηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Αλλά
όταν μπαίνουν τέτοιες τρικλοποδιές και μάλιστα στο όνομα της δημοκρατίας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, το ανώτερο όργανο αποφάσισε και αυτά μπαίνουν σαν δικαιολογίες. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καλά. Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο